It's a marvelous night for a moon dance with the stars. Χαρά. Μ' αρέσει που είναι ομοσχέση στην κάδα για τρεις μας. Να σου πω, τα σεντονάκια που ήταν μέσα παρατημένα, μετά να θέλεις να τα στρώσεις κιόλας, έτσι. Ναι, σιγά μου θα ζεστάνω κιόλας. Ικανός έχω. Ωρε καλά, λέει η ώρα μου, σε λίγο θα το φορέσει το φακιόλι. Άμα το θέλει η Εύα και φακιόλι θα βάλω και το φακίρι θα κάνω. Έτσι είναι ο σωστός ο άντρας, ο πρόστιχος. Ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτό το τραπέζι, ρε παιδιά, έχει κολλήσει το στομάχι μου στην πλάτη. Τώρα Εύα μου, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Έλα, βάλε τα πυρούνια. Νικόλα, τι κάνεις. Κάνω, ρε. Αριστερά το πυρούνι, άρντε λατάμπι δεν έχεις μάθει εσύ, άσχετε. Δεν μου λες, γιατί άμα τα βάλω από δεξιά, εσάς θα κοπεί η όρεξη, μοσχάρια. Μας έχεις πάρει να φάμε, ρε. Εσένα σου έχω πάρει μια ξανάστροφη. Την τρώω στην ξανάστροφη. Πάμε να τα φέρουμε. Άιντε. Δαφνούλα, δεν αντέχω, θα το πω. Τι? Έπρεπε να δεις τη Δάφνη να κυνηγάει την Τέζη με ένα καδρόνι. Έλα, Εύα. Δεν γίνεται. Μια εικόνα χίλιες λέξεις, δεν περιγράφεται. Κάτσε, δεν χρειάζεται. Μου φτάνει που είδα τον Μπέλο. Ήρθε στο γραφείο σε έξαλλη κατάσταση. Τα πήρε και ο Λουκάς, το τάχωσε και κλείσαν ραντεβού στα δικαστήρια. Καλά, σοβαρά μιλάς τώρα. Αντί να τον ηρεμήσει, τον έκανε πύραυλο. Αφού τον ξέρεις τον Λουκάκο. Όλα τα αντέχει. Μην του θίξει την αξιοπρέπειά του. Την αξιοπρέπειά του και την αγάπη τη ζωή του. Δηλαδή εμένα, την υποφαινόμενη. Και τι θα γίνει τώρα, η υποφαινόμενη? Θα το παλέψουμε νομικά. Και ήταν μια χαλαρότητα που το λέει όμως, ε. Αγάπη μου, έτσι κι αλλιώς αυτό θα γινόταν. Ας γίνει μια ώρα αρχίτερα. Εκτός κι αν τον πείσει η Ντέζη, η ψυχούλα. Μην μου τη θυμίζει τώρα αυτή. Δηλαδή, απορώ πως αυτός ο Μπέλος θα φτιάξει μαζί της. Δηλαδή, τι μυαλό κουβαλάει, ρε παιδί, αυτός ο άνθρωπος. Πώς έφτιαξε ένα τέτοιο κολοσσό, με τι μυαλά. Ένα κουνηματάκι της Ντέζης και τα μυαλά στα κάγκελα. Θα το φράξει το οικόπεδο. Δικό του είναι. Άμα θέλει, του βάζει φωτιά και το καίει. Ναι. Κοιτάζει για δικό τη το έχει το οικοπεδάκι. Και έσονται οι δύο η τσέπη μία. Όπω δεν έπρεπε να κρατηθώ. Έπρεπε να τη το καρφώσει το κεφάλι το καδρόνι. Πες το ψέματα, θα μπαίνει φυλακή και θα έχει και ένα γραμμύρι πάνω από το κεφάλι σου. Έλα, ρε, έλα, ρε, μα μην κάνει πλάκα, αφού ξέρει τι δύσκολη θέση είναι. Και δεν έχω και μια δουλειά να εκτονωθώ. Δάφνη, μπορεί να γίνει μπράβο. Έχουν ανοίξει δρόμο μπροστά σου τώρα. Μπράβο, Νόρα, μπράβο. Ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτό το φάι, ρε παιδιά! Τώρα μισό λεπτό, το αριστούργημα θέλει χρόνο. Συγγνώμη, ο Μάνος στρώνει τραπέζι, θα τρελαθούμε. Ποιος πλανήτης είναι ανάδρομος? Ο πλανήτης του Μάνου. Στρώνει τραπέζια, μαγειρεύει, πηγαίνει το παιδί στο σχολείο. Πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω. Από σένα εξαρτάται. Μόλις σε τον πάρει θα το κόψει. Ναι, γιατί σε εντυπώσει το κάνει. Ένα Λουκάκο μου, άρχοντα στη ζωή. Νοικοκύρη στο σπίτι. Αγάπη μου, λυπήσουμε και ζαλίζομαι που δεν έχω φάει τίποτα. Πες τον Άρχοντα και νοικοκύρη να αφήσει τα τραπέζια, να φορέσει καμιά γραβάτα, γιατί ο Μπέλος θα μας τρέχει στα δικαστήρια. Τι θα κάνει εκεί πέρα, θα του τρώνε τραπέζια. Μην τον φοβάσει, είναι άριστος δικηγόρος. Ω, Δαφνούλα, ετοίμασε κούτες. Ρε τα ρήφα κακομύρι. Ρε μίζερε και καρμύρι. Να αυτά που μας κουβάλεις να φάμε. Να σου πω, όποιος δεν θέλει δεν τρώει. Κάτσε και λίγο του αγκραδάκι να πούμε. Λες το λίγο καβιάρι, να γλιστράει λίγο η μπουκιά μου. Ναι ρε, ναι ρε, που είχατε και στο χωριό σου πατέσει. Βλάχο, που κόβατε τον πατσά με το ψαλίδι. Καλό. Εσύ, ο Λουκάς τι λες τώρα. Ξέρεις τι ξύλο έτρωγε να τελειώνει το χαβιάρι του κάθε βράδυ. Ασήκωτο τον έκανε η μάνα του. Ευχαριστώ αγάπη μου. Γιατί εγώ έχω μάθει σε λεπτές γεύσεις. Σακιόμαι να μην ζητήμαστε. Ναι, γι' αυτό τα τρως τα διπλόπιτα δυο-δυο. Διπλόγιφτε. Καλά δεν είναι και κυβαρλάκια, αλλά καλό είναι. Τι καλά ρε, απλώς καλά. Τα καλύτερα μας παρήγγειλε το αγόρι μου. Και μάλιστα είναι μέσω οικονομικής κρίσης, μην το ξεχνάμε. Καταξοδεύτηκε. Καλά τα λες. Πιάσε μου λίγη τρούφα πάπια να ξεπλύνω το στόμα μου. Πάνε αυτά, Λουκάκο, που ήξερες, θα τα ξεχάσεις. Πάνε και ρί που ο Μάνος ήταν νιώπαντρος και μεγαλοπιασμένος. Ωραία, μεγάλη που κάναμε τότε, ρε. Συμβιβάσου τώρα με αυτά, γιατί η Μέλη τα μαγειρεύει για άλλους, δεν ευκαιρεί. Αγάπη μου, θα μάθω να σου φτιάχνω εγώ προγκυπικά για αρκετά. Νομίζω πριγκιπάς μου. Μπορεί να μην έχουμε φράγκο, αλλά τίτλους ευγενίας έχουμε όλα και όλα. Κάτσε, καλά, κάτσε, και εσύ, Εύα, να δεις τι σημαίνει πρίγκιπας. Ορίστε. Ναι, μωρό μου, μια γυναίκα σαν και εσένα, μόνο πρίγκιπες βγάζει. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει και ένας πατέρας, έτσι. Καλά, η μάνα κάνει παιχνίδι με τα γονίδια. Για μαζέψου λίγο.
Εγώ κοντζάν παλίκαρο έβγαλα, ρε. Θα μου πεις εσύ εμένα. Έλα τώρα. Αφήστε τη μάχη των φίλων. Φάτε. Σωστό κι αυτό. Μήπως και κοιμηθούμε για κάποια στιγμή λιγάκι, ε. Δεν το πιστεύω. Έλεγα θα το πει, δεν θα το πει. Ξέρε και κοιμήσου. Δεν μπορώ από αυτό με τίποτα. Φαντάζεσαι τι έκανε, παιδάκι μου, παλιοφάντασμα, βίσμα. Επίτηδες μου δώσατε το σπασμένο το ράτσο, εδώ έχει παιχτεί. Χοντρό παρασκήνιο. Ναι, το κανονίσαμε γιατί θέλαμε να ακούμε την υπέροχη γκρίνια σου. Το απολαμβάνουμε. Ωραία, έλα, πάρε εσύ το σπασμένο λοιπόν, που είσαι έτοιμος να κοιμηθείς. Πού λες έτο, ρε. Έλα, ρε, Νικόλα. Εσύ είσαι έτοιμος να κοιμηθείς και σε στείλω τη ΔΕΗ. Άντε, αφού σε βλέπω. Αν με έβλεπες θα το είχες ράψει. Το καδρόνι το έχω εδώ ακόμα, ε. Ωραία, φέρ το λοιπόν. Ή το καδρόνι ή το ράτζο. Αλλιώς θα μιλώ όλη νύχτα και θα κλείσεις μάτι. Όντε. Τι θες, μωρέ. Θα παραταλώ. Ρίξτε μια με το καδρόνι να τελειώνουμε. Τι θα γίνει, ρε κορίτσι, θα κοιμηθούμε καμιά φορά. Τι ποτέ είναι αυτό νυχτιάτικα, μαζί μου θα κοιμηθείτε πια. Ωραία, τους λυπάμαι εκεί πέρα που τους βάλαμε να κοιμηθούμε. Θα βιαστούμε. Είδες όμως τι άντρες έχουμε, ε. Παλικάρια. Άγρη πριν φρουρή. Σπηλιά μαύρα. Ο δικός μου είναι λαμπραντόρ. Είναι όμορφος, πιστός, μεγαλόσωμος. Δηλαδή ο Νικόλας τι είναι, κανένα μπουλντόκ. Λαμπραντόρ είναι και ο Νικόλας. Πάντως ο Μάνος είναι ο γκέκας ο αδέσποτος. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην αρχίσουν να οριοθετούν το χώρο τους και σημαδεύουν τις γωνίες. Μπα, είναι εξημερωμένοι. Ειδικά ο Νικόλας το έχει συνηθίσει το λουρί. Τον έχω εκπαιδεύσει σωστά. Πάντως πολύ ησυχία ακούω από δίπλα. Τι γίνεται, κοιμούνται. Θα τους έχει βάλει φήμωτρα ο Νικόλας. Μωρέ, και αυτός πώς κάνει έτσι με τον ύπνο, υπερβολικός είναι. Πέστα. Μα, ρε παιδί μου, μόλις χάσει τον ύπνο του είναι ολοκρίνια. Τι να κάνουμε, παιδιά. Σε όλα του βολικός είναι ο άνθρωπος, να μην έχει ένα ελάττω μου το χρυσό μου. Ναι, δεν πέφτουμε τώρα για ύπνο και να αφήσουμε το καλλιτεχνικό κατινάζ. Κατινάζ. Μωρέ, κατινάζ. Ξέρω εγώ τι λέω, κατινάζ. Εγώ την πέφτω. Νύχτα. Καλά, η άλλη βάφη είναι για να κοιμηθεί. Αφού δεν πρόλαβε στο γραφείο. Καλά. Πολύ είναι αυτό το φίλο. Αχ. Και βάλει και λίγο κραγιονάκι παραπάνω γιατί δεν έχει αρκετό. Ναι. Θα ξεβαφτούμε. Άλλα καλλιτικά δεν έχεις. Έλα, φέρε. Να κάνουμε τη μάσκα.